Και πριν αρχίσω την παρουσίαση, θέλω να σα κάνω και την ερώτηση για σήμερα. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο deck σα αρέσει περισσότερο, το Postless ή το Velocity Steel. Θέλω να μου το γράψετε κάτω και να το συζητήσουμε μαζί. Αλλά τώρα πάμε να δούμε τον MKRTA. Καλησπέρα, Γκίκε. Σήμερα η παρουσίαση έχει να κάνει με έναν RTA. Και ποιο είναι αυτό, MK από S Vape Tech. Την εταιρεία δεν την ξέρω, αλλά ο κύριο από εδώ μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όμω, καλύτερα να δούμε πώ μα έρχεται η συσκευασία, να δούμε τα χαρακτηριστικά του, ίσως κάνω και ένα στήσιμο και επανέρχομαι να σα πω τα δικά μου συμπεράσματα. Αν μου άρεσε ή όχι. Όλα αυτά όμω σε λίγο. Και αυτό είναι ο MK RTA από Είναι σε αυτό το χάρτινο απλό κουτί. Στο πλάι έχουμε το site της s Tech. Εδώ μας δείχνει σε τι χρώμα το έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σε SS, σε μαύρο και σε άλλα χρώματα. Εδώ μας γράφει διάφορες πληροφορίες για την εταιρεία και το λογότυπο του MK. Στο πίσω μέρος έχουμε το τι περιέχει το πακέτο MKRTA και το τι περιέχει έχουμε τον ίδιο το αποποιητή, ένα άλλο κλειδό. Υπάρχουν ο Rings, ο 510 Adapter, Έξτρα γυαλάκι, bubble, ένα drip tip και ένα manual που θα τα δούμε αυτά βέβαια σε λίγο. Έξτρα ο ring στην περίπτωση που χαλάσει κάποιο ring από αυτά που φοράει ήδη επάνω MK. Ένα έξτρα επιστόμιο σε μπλε χρώμα, χαμηλού προφίλ και ένα 510 adapter στην περίπτωση που εμεί θέλουμε να βάλουμε ένα 510 drip tip. Από αυτά που έχουμε στη συλλογή μα. Και εδώ είναι το bubble γυαλί. Αν στην περίπτωση θέλουμε να μεγαλώσουμε την χωρητικότητα του ατμοβητή από 3ml σε 5ml, και εδώ είναι το αλληνόκληρο που θα μα βοηθήσει ώστε να ξεβδώνουμε τι βίδε του deck. Πρωταγωνιστή μα MK από S-Vape. Εδώ τον έχω με το ίσιο το γυαλί στα 3 3ml, χωρητικότητα. Στο κάτω μέρος έχουμε τι πληροφορίε MKRTA S-Vape tech ο σηριακό αριθμό. Θα δούμε και κάτι ακόμα που είναι διαφορετικό στο MK, αλλά σε λίγο. 810 επιστόμιο. Το συγκεκριμένο που φοράει απάνω είναι σαν σάντουιτ, μπορώ να πω. Αγκαλιάζει αυτή την πατούρα που υπάρχει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Δεν φαίνεται και καθόλου. Αλλά μπορούμε να βάλουμε βέβαια φυσικά και αυτό που έχει μέσα συσκευασία που να σας πω την αλήθεια μου αρέσει πολύ περισσότερο. Του τονίζει γενικά την εμφάνιση. Γίνεται πολύ πιο όμορφος. Είναι top feel αρκεί να ξεβιδώσετε το επάνω μέρος και βλέπετε δύο τεράστιες τρύπες μία από τη μία μεριά και μία από την άλλη. Εδώ είναι το upper cap με ένα ring την ώρα που εσείς βιδώνετε για να κλείσετε το upper cap πάνω στον ατμοποιητή. Αυτό μονώνει ουσιαστικά όλη την περιοχή για να μην έχουμε διαρροές. Αρκετά ομορφή η κατασκευή του, δεν μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Μου αρέσει αυτό που έχει το μπορώ να πω, ανάγλυφο έτσι λιγάκι αυτό που μπορώ να πιάσω και να ξεβιδώσω πολύ πιο εύκολα το ατμοποιητή αλλά και να το βιδώσω το επάνω μέρος. Το ίδιο υπάρχει και στο κάτω σημείο στη βάση. Εντάξει, στη βάση θα ήθελα να ήταν πολύ πιο μεγάλο για να μπορέσω να το πιάνω αρκετά πιο εύκολα αλλά δεν είναι. Υπάρχει ένα airflow από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Είναι top airflows σε αυτό το ατμοποιητή. Αν εγώ ξεβιδώσω το upper cap και πιάσω αυτό το δαχτυλίδι, μπορώ να το βγάλω και για να καθαρίσω τον ατμοποιητή, αλλά και να το ρυθμίσω αν στην περίπτωση υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έχει πιάσει κάποια βρωμιά εσωτερικά, μπορώ να την καθαρίσω πανεύκολα. Όταν εγώ κλείσω πάλι το επάνω μέρος, δεν γυρνάω για να ρυθμίσω το airflow όλο το upper cup, αλλά μόνο αυτό το συγκεκριμένο δαχτυλίδι για να το βάλω εκεί ακριβώς που εγώ θέλω. Για να βγάλουμε το deck αρκεί να πιάσουμε σταθερά όλο το επάνω μέρος και εξεβιδώνουμε τη βάση βοηθώντας βέβαια αυτό το σαγρέ που υπάρχει αν μπορούμε να πούμε σαγρέ για να μπορέσουμε να το ξεβιδώσουμε πολύ πιο εύκολα και αυτή είναι η καμπάνα εσωτερικά εδώ θα διαπιστώσετε ότι έχουμε κάποιες εσοχές από τη μία μεριά αλλά και από την άλλη αν κοιτάξουμε προσεκτικά και το deck θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια αυτάκια. Κοιτάξτε τα εδώ πώς είναι. Αυτά εδώ πέρα. τα βλέπετε. Και από τη μια μεριά αλλά και από την άλλη. Που αυτά είναι ουσιαστικά που χωνεύουν μέσα στις εσοχές για να έχουμε κλείδωμα. Και ένα ακόμα σημείο που σας είπα πριν ότι θα το δούμε τώρα είναι ότι το deck γυρνάει Βλέπετε πως γυρνάει. Αλλά δεν γυρνάει το δαχτυλίδι από πάνω, γυρνάει το κάτω μέρος. Βλέπετε. Εδώ μένει σταθερό όλο αυτό το σημείο, αλλά γερνάει το εσωτερικό. Αυτό συμβαίνει για να είναι πάντα ευθυγραμμισμένα τα airflows με τις αντιστάσεις για να έχουμε και το κλείδωμα που γίνεται με αυτά εδώ τα φτάκια μέσα στην καμπάνα. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε ότι το κόψιμο των airflows είναι σε γωνία, οπότε ο αέρας που εισχωρεί μέσα χτυπάει κατευθείαν την αντίσταση. Καλό αυτό γιατί μας δίνει όλο τον αέρα πάνω στην αντίσταση χωρίς να χάνεται στο διάμεσο. Και πάλι από εσωτερικά θα δείτε πώς είναι. Βλέπετε το κόψιμο. Και αυτό είναι το deck, είναι postless deck. Ο θετικό είναι από εδώ, ο αρνητικός είναι από την πίσω μεριά. Βλέπετε το μονοτικό όπως είναι. Έχουμε αλενόβιδες. Μικρό το deck μου φαίνεται, γενικά δηλαδή από τότε που τον δοκίμασα και άρχισα να τον στείνω, μου φάνηκε ότι είναι λίγο μικρό το deck για να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή για αυτούς που τους αρέσουν οι, που να τους στείλουν με πολύ χοντρά σήματα και με πολλές πύρες λίγο θα δυσκολευτούν έως πολύ. Μεγάλα είναι τα κοψίματα για τα βαμβάκια σας, αρκετά μεγάλα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Όταν στείλουμε τον ατμοποιητή θα βάλουμε την αντίσταση έτσι σε αυτό το σημείο και θα ρίξουμε μέσα σε αυτό το χώρο τα βαμβάκια. Δεν χρειάζεται να κουμπίσουν κάτω, αλλά να μπαίνουν μέσα και να φτάνουν μέσα σε κάποιο σημείο κάπου εδώ στη μέση ώστε να σας βοηθήσει όσο δυνατό περισσότερο να έχετε καλή τροφοδοσία. Γενικά οι προδιαγραφές του στην κατασκευή είναι αρκετά καλέ, προσεγμένες, δεν είδα κακοτεχνίε. Είναι 25 άρις ατμοποιητής, είναι 25 mm δηλαδή η διάμετρός του. Για αυτούς που ενδιαφέρονται να ξέρουν αν θα χωράει πάνω στο μοντάκι τους. Χωράνε όλοι οι ατμοποιητές πάνω σε οποιοδήποτε μοντάκι αλλά κάποιοι θέλουν να μην εξέχει ο ατμοποιητής από το mod στα πλάγια. Η διαστάση του ατμοποιητή είναι 40 mm σε ύψος και 25 mm σε διάμετρο. Και πάμε τώρα να στήσουμε τον MK και να δούμε και τις αποδόσεις του στο άτμισμα και βέβαια αν είναι εύκολο ή όχι το στήσιμό του. Είναι postless deck. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε πριν τις αντιστάσεις μας στα ποδαράκια δηλαδή για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται και, να, και το ύψος που χρειάζεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να τις κόψουμε μετά. Για κάποιους είναι εφιάλτης το postless, αλλά πιστέψτε με ότι στην αρχή είναι λίγο το θέμα, μετά συνηθίζεις και δεν θα έχεις και κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι ο θετικός, βλέπετε το μονοτικό και εδώ είναι ο αρνητικός. Που σημαίνει αυτό ότι τις αντιστάσεις θα τις βάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Μία από εδώ και μία από εκεί. Μπορούμε να το στήσουμε και με μονή αντίσταση, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο ατμοποιητή είναι περισσότερο για διπλέ αντιστάσει. Θα χρησιμοποιήσω από Fumitech τη Κατερπίλα Clapton. Είναι αυτέ εδώ. Φυσικά όμω θα κοπούν τα ποδαράκια από κάτω για να φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε εμείς σω όμω θα μεγαλώσω και τον αριθμό των σπύρων. Θα δούμε πώ θα με βολέψει. Ο πυρήνα του είναι δύο μισάρι. Είπα πριν ότι θα κάνω μερικέ σπύρες, θα κάνω άλλη μία και στη μία και στην άλλη. Και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα με μία σπύρα περισσότερο ή κάθε αντίσταση. Για να δείτε πάνω κάτω πόσο πρέπει να κόψετε, θα περάσω το μικρότερο ποδαράκι τη αντίσταση μέσα και να δείτε ότι κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι ήδη Άρα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μετρήσετε περίπου πόσο χρειάζεται να την κόψετε. Καλύτερα να κόψετε λίγο πιο ψηλή, και μετά, αν χρειαστεί, να την ξανακόψετε, παρά να την κόψετε πολύ κοντή, και μετά δεν θα μπορέσετε να την ξαναχρησιμοποιήσετε. Θα την κόψω σε αυτό εδώ το σημείο που μέτρησα, και μετά βλέπουμε πάλι πόσο θα χρειαστεί. Την τοποθετούμε μέσα και βλέπετε ότι είναι αρκετά ψηλή, οπότε θα κόψουμε κι άλλο λίγο. Αυτό ίσω είναι λιγάκι παιδεμό, ας πούμε, σε παιδεύει αυτό όλο, αλλά όταν έχετε ένα καινούργιο ατμοποιητή και με πόστρες, δεν ξέρετε ακριβώς που πρέπει να κόψετε. Εντάξει, υπάρχουν και ειδικά εργαλεία που μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά με το μάτι στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, μέχρι να πάρετε το κολλάι και να δείτε ακριβώς που πρέπει να κόψετε. Νομίζω εδώ είμαστε καλά γιατί θα την τραβήξω και λίγο επάνω. Για να τις φτιάξω και τις δύο ίδιες περνάω και την επόμενη και κόβω στο σημείο ακριβώς που έχω κόψει και την άλλη. Τη γερνάω και από την άλλη μεριά και κόβω και το άλλο ποδαράκι. Και εδώ είναι οι δύο αντιστάσεις όπως τις έκοψα και θα τις περάσουμε μέσα τώρα στο deck. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το αλαινόκλειδο στην τελευταία φάση για να κάνουμε ένα τσεκάζιμα της βίδες αλλά και με οποιοδήποτε εργαλείο έχετε εσείς όπως έχω εγώ εδώ μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Απλά το λέω σε αυτούς που νομίζουν ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό εργαλείο γι' αυτό άλλωστε πάω και χρησιμοποιώ το εργαλείο που έχει μέσα η συσκευασία. Το επόμενο στάδιο είναι να ευθυγραμμίσουμε και τις δύο τις αντιστάσεις. Το ευθυγράμμισμα γίνεται ώστε να έχουμε το βαμβάκι να πέφτει στο ένα λούκι και στο άλλο. Νομίζω ότι είμαστε καλά και στο ύψος τους αλλά και στο διάστημα που υπάρχει ανάμεσά τους. Να το δούμε και από πάνω, ίσως χρειάζεται λίγο ακόμα ευθυγράμμιση. Θα κατεβάσω τα βάτ αρκετά χαμηλά για να κοιτάξουμε και για hot spots. μικρά πατήματα, Το βαμβάκι που θα χρησιμοποιήσω είναι το Dead White Staff, κατασκευασμένο στην Αμερική. Τον τελευταίο καιρό στείνω μόνο με αυτό, να δω και τι γίνεται. Μου αρέσει, σε γενικές γραμμές είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Βέβαια, ακόμα είμαι στην αρχή, θέλω να το τεστάρω, πριν πω τη δικιά μου τη γνώμη. Αλλά είναι πολύ θετική προς το παρόν. Το που θα χρησιμοποιήσω είναι το Tony's Blue Rush Lemonade δροσιστική βερσιόν εντάξει αλλά όχι τόσο όσο να με ενοχλεί Αυτό που δεν μπορείτε όμω να κάνετε τώρα είναι να το βιδώσετε. Δηλαδή να πάω έτσι τώρα και να το βιδώσω. Δεν θα μπορέσω να το βιδώσω αν δεν το βγάλω πάνω από το MOD. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το ατμίσω και να σα πω και τα δικά μου συμπεράσματα για τον MK από S Vape. Και αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά του MK RTA από S Vape Tech. Ήρθε Ήρθα ώρα να σα πω τα δικά μου συμπεράσματα και αν μου άρεσε ή όχι. Πριν προχωρήσω όμω να σα πω τα συμπεράσματά μου, θέλω να πω και δύο λόγια για τον RTA. Όταν άνοιξα το πακέτο, να σα πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε. Τον είδα βέβαια, αλλά εντάξει, ένα ακόμα RTA είναι. Μια γνωστή εταιρεία είναι. Οπότε κάτσε να το δούμε, να τον τεστάρουμε, να τον παρουσιάσω και να περάσει έτσι. Όμω διαψεύστηκα. Γιατί όταν το δοκίμασα την πρώτη φορά, διαπίστωσα ότι έχει πολύ ωραία γεύση. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Και η κατασκευή του είναι και αυτή στα ίδια πλαίσια. Δηλαδή, έχουν προσέξει το παραμικρό. Σίγουρα και έξω υπάρχουν και άλλοι RTA που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του, αξίζουν τα λεφτά του και έχουν πολύ γεύση. Αυτό εδώ που μου έκανε εντύπωση, επειδή δεν ήξερα την εταιρεία, τον δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ η γεύση που έβγασε, μου άρεσε ο τρόπο που άτυψε μαζί του και η κατασκευή του. Και λέω γιατί όχι. Βέβαια, φυσικά δεν είναι ο τούμπανο που λέω εγώ, αλλά είναι αυτό που σίγουρα θα τον προτείνω. Πάμε τώρα να σα πω τα υπέρ και τα κατά που βρήκα στο MK. Το πρώτο που διαπίστωσα στα κατά είναι ότι έχει ένα πολύ μικρό deck. Βέβαια, δεν μπορείτε να βάλετε χοντρά σύρματα, αλλά μπορείτε να βάλετε σύρματα χοντρά όπω Fuse Clapton, απλά Clapton κλπ. Όταν θα χρησιμοποιήσετε τέτοια σύρματα, θα πάρετε πάρα πολύ ωραία γεύση. Τώρα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε χοντρά σύρματα σε αυτό το deck, Είπαμε, είναι μικρό και ο λόγο είναι ότι θέλουν να κερδίσουν χώρο για να έχουμε περισσότερο υγρό μέσα στο τάγκ. Και αυτό είναι κάτι καλό. Το δεύτερο κατά που βρήκα είναι πάνω στο Upper cap και ιδιαίτερα στο drip Tip. Βλέπετε εδώ, υπάρχει μια πατούρα που εξέχει από το Upper Cup. Θα ήθελα να ήταν όλο flat, να μην υπήρχε αυτή η πατούρα για να μπορέσω να βάζω εγώ τα δικά μου drip tips 810 που εγώ γουστάρω. Σίγουρα κάποια από αυτά ταιριάζουν απόλυτα, αλλά μερικά από αυτά δεν θα ταιριάξουν και θα φεύγουν έξω από αυτή την πατούρα και θα φαίνονται άσχημα. Θα ήθελα να ήταν όλο flat και να έβαζα όποιο drip tip εγώ ήθελα. Αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Και το τρίτο και τελευταίο κατά που βρήκα είναι εδώ στο δαχτυλίδι των Airflows, που μου φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αντίσταση από αυτή που πρέπει. Δεν μπορώ δηλαδή κάποιε φορέ να το ρυθμίσω πολύ εύκολα. Και χρειάζεται να βγάλω το δαχτυλίδι, να βάλω λιγάκι υγρό μέσα και να το ξανατοποθετήσω ώστε να γυρνάει πολύ πιο εύκολα το δαχτυλίδι αυτό. Αυτά όμω είναι τελείω προσωπικά και ίσω δεν είναι και τόσο κατά για τον ατμοποιητή. Πάμε όμως στα υπέρ του. Και τα πλεονεκτήματα του MKRTA είναι αρκετά. Πρώτα, η κατασκευή του, η ομορφιά του, δεν μπορείς να πεις ότι είναι άσχημο και νομίζω ότι με τον bubble θα είναι και πιο όμορφο. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που μιλάω για ένα ατμοποιητή με ένα bubble γυαλί επάνω να λέω ότι είναι πιο όμορφο από το ίσιο. Ναι, σε αυτόν ταιριάζει πολύ πιο ωραία. Η χωρητικότητά του 3 ml υγρό αναπλήρωση με το ίσιο, 5 ml με το bubble είδατε, έχει αρκετή χωρητικότητα για αυτούς που ζητάνε μια χωρητικότητα παραπάνω. Ένα ακόμα θετικό του στοιχείο έχει αρκετό ντουμάνι, πάρα πολύ ντουμάνι και πυκνό. Δεύτερον, έχει ωραίο χτύπημα, μου αρέσει το χτύπημα που έχει. Και τρίτον και πολύ βασικό είναι ότι έχει πολύ ωραία γεύση τρία συστατικά που για μένα είναι η πετυχημένη συνταγή για ένα ατμοποιητή όταν θέλεις να τον αγοράσεις. Γεύση, χτύπημα, ντουμάνι, κατασκευή. Μάλλον τέσσερα. Τέσσερα σημεία. Οπότε σε αυτά τα σημεία έχει πολύ καλούς βαθμούς. Του δίνω πολύ καλό βαθμό. Το postless deck σε κάποιου θα είναι ζόρι. Όχι, παιδιά. Στην αρχή μπορεί. Δηλαδή, μέχρι να πάρετε το κολλάι, να ξέρετε πόσο μικρά θα κόψετε τα αποδαράκια Όταν εσείς δείτε πόσο θα είναι τα αποδαράκια μετά δεν θα έχετε και κανένα πρόβλημα. Θα το στείνετε και θα το γουστάρετε πολύ. Και ένα ακόμα λόγο, ότι μερικοί και εγώ μαζί πιστεύω ότι το πόστιλε δίνει και καλύτερη γεύση. Γιατί δεν μισολαβούν μέταλλα ανάμεσα. Δηλαδή στα coils δεν έχουμε καθόλου μέταλλα. Οπότε έχουμε καθαρά τη γεύση από τι δύο αντιστάσει. Και αυτό να το έχετε στα υπόψη. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του MKRTA είναι ότι δεν έχει καθόλου διαρροέ. Είναι Topper flows και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρετε διαρροέ. Ένα ακόμα λόγο που μου άρεσε είναι ότι συνηθίζεται να λένε ότι οι Topper flows δεν δίνουν γεύση τόσο πολύ όπω οι bottom. Σίγουρα όμω αυτό κάνει πολύ καλή δουλειά στο σύστημα το Topper flows γιατί η γεύση του είναι spot on. Όπω λέω εγώ, είναι φανταστική. Και αυτό είναι ακόμα στα σύντομα. Ένα ακόμα καλό του προσόν είναι ότι μπορούμε να γεμίσουμε από επάνω με οποιοδήποτε μπουκάλι. Δεν θα σα δυσκολέψει καθόλου γιατί έχει πολύ μεγάλε και τεράστιε τρύπε, μπορώ να πω, όχι απλά μεγάλε, τεράστιε. Κάτι όμω που ξέχασα είναι όταν θα χρειαστεί να τον στήσετε και έχετε βάλει τον deck επάνω σε ένα tub ή σε ένα μοντάκι και μετά τον στήσετε και θέλετε να βιδώσετε το tank, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Αν δεν ξεβιδώσετε τον deck πάνω από το μοντάκι και μετά το περάσετε. Έχει μέσα έναν τρόπο που κλειδώνει τον deck μαζί με το tank και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ξεβιδώσετε τον deck, να το βγάλετε, να το κρατήσετε στα χέρια σα και μετά να βιδώσετε το tank. Βέβαια, φυσικά για του πεπειραμένου δεν θα είναι πρόβλημα, γιατί το ξέρω μάλιστα αυτό, αλλά για κάποιον καινούριο ίσω θα τον δυσκολέψει στην αρχή. Αυτά είναι τα υπέρ και τα κατά που βρήκα στον MKRTA. Πάμε τώρα να σα πω αν τον προτείνω ή όχι. Παιδιά, σίγουρα θα τον προτείνω ακόμα και σε έναν καινούριο που θέλει αυτή τη στιγμή έναν RTA να κάνει τη δουλειά του και να έχει γεύση, απόδοση, ευκολία Mm, δεν θα το έλεγα, αλλά μπορεί μέσα σε δύο-τρία συστήματα να έχει και την ευκολία του Postles. Αλλά σίγουρα θα τον προτείνω, γιατί έχει κάτι να δώσει σαν ατμοποιητή. Δεν είναι απλά ένα τυχαίο RTA-ατμοποιητή εκεί έξω. Και αυτά είχα να πω για τον MKRTA από S-Vape Tech. Ήρθε στα χέρια μου την ίδια την εταιρεία και την ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε για να τον παρουσιάσω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που σα είπα, δοκιμάστε τον και μετά πάρετε τη δικιά σα απόφαση αν σα αρέσει ή όχι. Σίγουρα για μένα είναι ένα από του καλού. Εντάξει, από του καλού. Κάνουμε ένα τελευταίο του μανάκι και σας καληνυχτίζω. Γεια σας. Υπό. Γεια σας.